Ο λαός της Μαγνησίας ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στο κάλεσμά μας. Τα οξυμένα προβλήματα, ιδιαίτερα στον νομό μας, που σε πολλές περιπτώσεις είναι πάνω από το μέσο όρο, το μανιλαδικό, παράδειγμα, το ξέρω το πρόβλημα της ανεργίας, σε συνδυασμό με την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι οργανώσεις μας, τα μέλη μας, τα στελέχη μας, οι φίλοι και οι υποστηρικτές του κόμματος, είχαν σαν αποτέλεσμα αυτή την εξαιρετική κατάληξη. Με το ποσοστό πάνω από το 40% ανάμεσα στα 10-11 καλύτερα της Ελλάδας και την εκπληκτική εξέλιξη των 5 βουλευτών. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των ιδιορυθμών του εκλογικού νόμου. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η συλλογική μας παρουσία κατέβασε τους αριθμούς ψήφων των άλλων κομμάτων και έτσι όπως ξέρετε το μοναδικό κόμμα πλην του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε βουλευτή, η Νέα Δημοκρατία, είναι γιατί έπιασε το μέτρο. Ταυτόχρονα είπαμε από την επόμενη των εκλογών, από το ίδιο βράδυ, ότι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα των 5 βουλευτών αποτελεί το μέτρο της ευθύνης μας. Αυτή την ευθύνη την αισθανόμαστε βαριά στους ώμους μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, εκπρόσωποι της Μαγνησίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έκλεισαν τον πρώτο κύκλο εξυπηρέτηση των καθηκών τους. Ορκίστηκαν, πήραν μέρος στη διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων και της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και έτσι στην πρώτη επιστροφή τους στην πόλη είναι εδώ για να απευθύνω σήμερα ένα χαιρετισμό στο λαό της Μαγνησίας και να ξεκινήσουν την εφαρμογή ενός συμβολέου που υπέγραψαν μαζί του στις 25 Γενάρη του 2015. Μια ημερομηνία που έχουμε πει σε πολλές ευκαιρίες ότι θα είναι ιστορική. Τους δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο και επιτρέψτε μου με την κοινοβουλευτική τάξη. Άρα λοιπόν το λόγο έχει ο Αλέξανδρος Μικόπουλος. Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις δεν μας επέτρεψαν να παραμείνουμε στη Μαγνησία από την εκλογή μας και έπειτα. Χρειάστηκε να κατεβούμε στην Αθήνα για την ορκομοσία αλλά και για τις προγραμματικές δηλώσεις. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής: να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και οι 5 βουλευτές τον λαό της Μαγνησίας, ο οποίος με αυτό το ιστορικό ποσοστό κατάφερε όχι μόνο να εκτοξεύσει το ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, αλλά να εκλέξει και μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από ανθρώπους της καθημερινότητας, από ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στη βιοπάλη, είναι δίπλα στα προβλήματα των πολιτών και θα προσπαθήσουν σίγουρα να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Εννοείται πως μια πενταμελής κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για τη Μαγνησία σημαίνει ότι η περιοχή, η Μαγνησία, που καταγράφει πρωτιά σε επίπεδο ανεργίας και σε επίπεδο τεράστιων οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων, θα πρέπει με τη δική μας τη συμβολή και με το τεράστιο βάρος της ευθύνης που κουβαλάμε να γίνει στην κυριολεξία ένας πιλωτικός νομός για όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει σκληρή δουλειά, σημαίνει το κεφάλι κάτω, σημαίνει ότι σηκώνουμε μανίκια από την επόμενη μέρα, προκειμένου να κάνουμε δύο εξής απλά και πολύ σημαντικά πράγματα. Να μην απογοητεύσουμε τους χιλιάδες ανθρώπους που μας προτίμησαν και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να τους κοιτάσουμε στα μάτια για το επόμενο διάστημα. Να δώσουμε και ένα τόνο αισιοδοξίας και να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα καταγράφει μια τεράστια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η περίφημη συμφωνία γέφυρα όπου θα μας δώσει το απαραίτητο δημοσιονομικό περιθώριο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις πρώτες προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις και εγγραφήθηκε ο προσανατολισμός της επόμενης μέρας όπου είναι η πραγματοποίηση του πρώτου πυλώνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης αναφορικά με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Να πούμε στον κόσμο της Μαγνησίας ότι οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα τεχνικά επιτελεία των δύο πλευρών, δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν χαρακτήρα καθαρά καταγραφής αποκλήσεων και συγκλήσεων και όχι πολιτικό χαρακτήρα,
διαπραγμάτευσης. Τα μηνύματα σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως θετικά. Χιλιάδες κόσμους σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης βγήκαν χθες και διαδηλώσανε υπέρ της αλληλεγγύης για την Ελλάδα και υπέρ μιας Ευρώπης η οποία δεν θα χωρίζει τους πολίτες σε δύο, δύο ταχύτητες, δεν θα χωρίζει σε τις χώρες της Ευρώπης σε δύο ταχύτητες, δηλαδή σε βορρά και σε νότο. Στην Ελλάδα, σε όλες τις μεγάλες τις πόλεις από εχθές, αλλά και από την προηγούμενη εβδομάδα, χιλιάδες πολίτες για πρώτη φορά, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, στηρίζουν το ελληνικό εγχείρημα της κυβέρνησης. Και εδώ πέρα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ συναντιούνται πολίτες από διαφορετικά πολιτικά μετερίζια, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πως το εγχείρημα της κυβέρνησης δεν είναι ένα κομματικό εγχείρημα, είναι το εγχείρημα μια κυβέρνηση η οποία θέλει να εκπροσωπήσει όλους τους Έλληνες. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση τη δύσκολη, έχουμε σύμμαχο την ελληνική κοινωνία και είμαστε απολύτως αισιόδοξοι καταθέτοντας λογικές και ρεαλιστικές προτάσεις ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, αν όχι σήμερα, αλλά σίγουρα το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει μια αμοιβαία επιβολή συμφωνία με τους εταίρους προκειμένου να μπορέσουμε το διάστημα μας έρχεται να καταθέσουμε και τα πρώτα νομοσχέδια που αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το λόγο έχει η συνάδελφός μου, η Δανάη η Τζίκα. Πολλές συνέσμες τοποθετήσεις, τόσο για τα κέρια κεντρικά εθνικά ζητήματα, όσο και για τις προεκτάσεις που έχουν αυτά τα ζητήματα στην περιοχή μας. Το αποτέλεσμα των εκλογών και η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, είχε ως αποτέλεσμα να έχουν 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία. Αυτό προφανώς και είναι μεγάλη ευθύνη, την οποία όμως αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Και είναι μεγάλη ευθύνη για δύο λόγους. Είναι μεγάλη ευθύνη γιατί πρέπει να είμαστε συνεπείς στο πολιτικό σχέδιο, στο πολιτικό πρόγραμμα με το οποίο εκλεγήκαμε, αλλά πρέπει να παλέψουμε και με κάθε τρόπο για να λύσουμε τα προβλήματα της Μαγνησίας και να βρούμε επικοδομητικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που ήδη είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς οφείλουμε να προτάξουμε έναν άλλο τρόπο να κάνουμε πολιτική και έναν άλλο τρόπο να επικοινωνούμε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα, σε αντίθεση με την κυρίαρχη μέχρι τώρα λογική της ανάθεσης, ζητούμενο από πλευράς μας είναι η ενεργή εμπλοκή του κόσμου σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και άμεση προτεραιότητά μας πιστεύω θα είναι να ξεκινήσει στη Μαγνησία ένας μεγάλος και δημόσιος διάλογος με όλους τους επίσημους φορείς αλλά και τη συλλογικότητα των πολιτών, με στόχο να βρούμε λύσεις για την ενίσχυση μιας υγιούς και εναλλακτικής οικονομίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως είπε ο Αλέξανδρος πριν, έχει φτάσει σε υψηλά για την εποχή ποσοστά, αλλά και την ολοκλήρωση έργων τα οποία μένουν ανολοκλήρωτα και είναι πάρα πολύ κομικά και κέραια για την περιοχή, το περιβάλλον και τους πολίτες της. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλοι και η συγκυρία είναι τέτοια και όλοι έχουμε στραμμένα τα προβλήματά μας στα κεντρικά πολιτικά ζητήματα και στις διαπραγματεύσεις, δεν μπορώ να μην κάνω λόγο σε αυτά. Βρισκόμαστε, όπως ξέρετε όλοι, εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά σίγουρα έχουμε καταφέρει να κάνουμε ρογμές σε αυτό το μπλοκ. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο δρόμο να διανύσουμε, έχουμε να δώσουμε ένα δύσκολο αγώνα. Αυτό που ουσιαστικά εμείς ζητάμε είναι το περιθώριο ενός χρόνου, αυτό που λέμε πρόγραμμα γέφυρα, για να καταφέρουμε να έχουμε τον χρόνο να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να έχουμε τα πρώτα απαραίτητα αποτελέσματα. Αυτό που διαπραγματευόμαστε δεν είναι η δημοσιονομική στόχη στην ουσία και όχι οι τρόποι με τους οποίους θα ασκήσουμε την πολιτική και με τους οποίους θα τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε πίσω από τους βασικούς στόχους του προγράμματός μας, όπως έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους, γιατί ουσιαστικά δεν κάνουμε πίσω από το δικαίωμα που έχει κάθε λαός να αποφασίζει για το μέλλον του. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σύμμαχός μας είναι οι χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι εκτιμούν αυτή την προσπάθεια και κατέβηκαν στον δρόμο. Κατέβηκαν στον δρόμο στην ουσία όχι για να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση απλώς, αλλά για να στηρίξουν μια συνολικότερη προσπάθεια, ένα συνολικότερο πολιτικό αγώνα εναντίον της λιτότητας, που όπως βλέπουμε έχει απήχηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπαίνει και ένα ερώτημα εδώ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αποκτάει όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερη απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Η απάντηση, εγώ πιστεύω, ότι είναι ότι ήδη έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε καταφέρει να δείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Έχουμε καταφέρει να συγκροτήσουμε ένα άλλο πολιτικό και ηθικό παράδειγμα μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Και έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι διαπραγματευόμαστε με σοβαρούς όρους. Κάναμε σαφές ότι η λιτότητα δεν είναι μονόδρομος. Αμφισβητήσαμε τα μνημόνια ως προς την ίδια τους την πολιτική και αντιπροτάξαμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, το οποίο φαίνεται να είναι λογικό, φαίνεται να είναι εφαρμόσιμο και πάνω απ' όλα σέβεται τις ανάγκες των πολλών.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν συγκρούονται απλώς κάποιες καλές ή κακές τεχνικές λύσεις. Συγκρούνται δύο αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια και, αν το θέλετε, συγκρούνται δύο διαφορετικά συστήματα αξιών. Δίνουμε λοιπόν όλοι μαζί έναν αγώνα εναντίον των πολιτικών της λιτότητας, έναν αγώνα ο οποίος ξεπερνά το ανθρωπιστικό και οικονομικό του περιεχόμενο, ξεπερνά ακόμα και την ανάγκη του λαού μας να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτό που ουσιαστικά διακυβεύεται εδώ είναι η αποκατάσταση του μέλλοντός μας και οφείλουμε να είμαστε όλες και όλοι παρόντες. Ευχαριστούμε πολύ. Κατάφερε και με τις προεκλογικές του δηλώσεις να πει στον ελληνικό λαό, αλλά και μετά να καταγράψει τρεις μοναδικότητες. Πρώτη, κυβέρνηση αριστεράς σε Ελλάδα και Ευρώπη για πρώτη φορά. Που σημαίνει ότι είμαστε μια κατεύθυνση εντελώς διαφορετική, το είπαν και οι άλλοι σύντροφοι βουλευτές εδώ, από αυτό που μέχρι τώρα ξέρανε. Και όταν λέω ξέρανε, εννοώ τις διαπλεκόμενες πολιτικές και οικονομικές ελίτς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μοναδικότητα δεύτερη. Τώρα έφεραν και άλλοι σύντροφοι για πρώτη φορά. Κυβέρνηση στην πατρίδα μας ή και σε όλο τον κόσμο έχει μεγαλύτερο δημοσκοπικό αποτύπωμα από αυτό που είχε πριν τις εκλογές. Και όσο φαίνεται, αυτό γιγαντώνεται. Θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις μονοκρατορίας από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και σε αυτό είμαι, όπα, σχεδόν σίγουρος. Γιατί ακριβώς, όχι για άλλους λόγους, γιατί ακριβώς θα εκφράζουμε τις ανάγκες και τις απαντοχές του ελληνικού λαού. Και αυτές είναι πολλές. Μέχρι τώρα καταφέρνανε και τον κοροϊδεύανε. Είτε τον εκμαυλίζανε. Αυτή η περίοδος πέρασε, όπως έλεγε και ο Αλής του Μνήμης, που έβαλε το μαύρο στην ΕΡΤ. Αλλά πέρασε για αυτούς, όχι για μας. Δεν πέρασε τον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε κομμάτι του. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να συγκρουόμαστε και να φέρουμε το πιο φιλολαϊκό αποτέλεσμα και το πιο ελπιδοφόρο για την πατρίδα μας αποτέλεσμα. Μοναδικότητα τρίτη είναι ότι, όπως προχωράει το πράγμα, κατέληξε, και αυτό είναι ιστορική πια μοναδικότητα, ότι είναι για τον τόπο μας η πρώτη κυβέρνηση η οποία είπε όχι μετά την κυβέρνηση του Βουνού. Τότε ήταν η σύγκρουση με τον παγκόσμιο φασισμό και τον υπεριαλισμό, τώρα λέμε όχι σε έναν άλλο υπεριαλισμό. Όπως φαίνεται, αυτές οι επιλογές υποστηρίζονται σχεδόν από την απόλυτη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και εδώ λέω απόλυτη, πλησιάζουμε στο 76, 20, κάθε 80, κάθε μέρα μπορεί να πάμε και 110%. Κάθε εταιρεία και λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία, και αυτά είναι τα ωραία μέσα από τα οποία μπορεί να μεγαλουργεί ο λαός μας, γιατί σε δύσκολες συνθήκες, όπως είναι και οι σημερινές, καταφέρνει, ενώνεται με βάση τα ταξικά του συμφέροντα και δίνει λύσεις εκεί που παρουσιάζεται με το φύο μαύρο και άραγνο. Περιγράφει από τους προηγούμενους συντρόφους εδώ πέρα τους βουλευτές ότι σιγά σιγά όλοι αυτοί στην Ευρώπη που εξυπηρετούν τα συμφέροντα μιας χούφτας μονάχα οικονομικής ελίτ θα υποχωρήσουν. Γιατί ακριβώς δημιουργείται και το παράδειγμα αλλά και το υπόδειγμα ταυτόχρονα μιας άλλης προσέγγισης της οικονομίας, μιας άλλης προσέγγισης δόμησης της κοινωνίας. Άρα σε αυτό θα έχουμε συμμάχους, έχουμε ήδη και θα γιγαντώνονται οι συμμαχίες μας με τους λαούς της Ευρώπης και σιγά σιγά και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό έρχονται και εκλογές στην Ισπανία και παραπέρα, θα εκφραστεί και σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν νομίζω πως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και είμαστε τουλάχιστον εμείς οι έξι εδώ πέρα, αλλά βλέπω και άλλους από κάτω που είναι επίσης πολύ αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Θα δώσουμε μαζί τη μάχη, γιατί κομμάτι σας είμαστε, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, και μαζί θα νικήσουμε για όφελος όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή την τιμητική θέση στην Βουλή και μάλιστα σε μια Βουλή που με κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που έχει κορμό την αριστερά. Μια κυβέρνηση που ξανά φέρω, όπως είπε και ο σύντροφος ο Κώστας, το χαμόγελο στα χείλη των πολιτών. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μέσα από τις κινητοποιήσεις ότι την κυβέρνηση την αγκαλιάζουν οι πολίτες και αυτό που βλέπουμε στις κινητοποιήσεις στήριξης της κυβέρνησης σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι ότι η ελπίδα έδιωξε το φόβο και οι ευρωπαϊκοί λαοί υπερασπίζονται πλέον την αξιοπρέπειά τους. Συνεχίζουμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις στο Eurogroup και από ό,τι φαίνεται θα είναι δύσκολη διαπραγμάτευση. Πρόκειται για έναν αγώνα αντοχής που δίνεται
με ασφάλεια και σεβασμό στη δημοκρατία. Τι είναι, θα αναφερθώ λίγο σε κάποια πράγματα, σε τι διαπραγματευόμαστε και τι δεν διαπραγματευόμαστε. Μια και τα τοπικά ζητήματα όσον αφορά την Μαγνησία και ότι θα δουλέψουμε για τη Μαγνησία, θα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και σύντροφοι. Λοιπόν, δεν διαπραγματευόμαστε αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός μας έστειλε σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν διαπραγματευόμαστε την κατάρτιση του ένφυα. Δεν διαπραγματευόμαστε το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ κατάτομο. Δεν διαπραγματευόμαστε την επαναφορά των καθαριστηριών σχολικών φυλάκων, το σταμάτημα της αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας. Δεν διαπραγματευόμαστε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν διαπραγματευόμαστε τη 13η Σύνταξη. Δεσμευόμαστε όμως να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα, στα οποία πιστεύουμε ότι θα βρούμε και τη σύμφωνη γνώμη και στο Eurogroup. Όπως είναι το κτηματολόγιο και το περιουσιολόγιο, ένα νέο φορολογικό σύστημα με σκοπό την επάταξη της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά τα αφορολόγητα που έχουν να κάνουν με τις ενδομηλικές συναλλαγές. Δεσμευόμαστε να φέρουμε φόρους από τις λίστες Λίχτενστάιν, Λαγκάρντ και όποια άλλη λίστα προκύψει. Να ελέγξουμε την παράνομη διακίνηση καυσίμων, τσιγάρων, καπνού. Να κάνουμε δημόσιες συμβάσεις για τις πληρωμές του δημοσίου. Να μειώσουμε τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν θα αποδειχθούμε το μνημόνιο, γιατί όπως λέει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, είναι τοξικό. Και θα συνεχίσουμε να θέτουμε κόκκινες γραμμές. Πιστεύω ότι οι πολίτες της Μαγνησίας που μας βάλανε σε αυτή την θέση δεν θα απογοητευτούν ούτε από εμάς ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας στηρίξουν, όπως φαίνεται και στις τελευταίες κινητοποίησεις και στην κινητοποίηση που θα γίνει σήμερα πάλι, θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει και στο τέλος η δημοκρατία θα είναι εκείνη που θα νικήσει. Αισθάνομαι ότι έχω το πλεονέκτημα του τελευταίου πάντα. Δεν έχω κανένα στην πλάτη μου δηλαδή. Εγώ σε όλα όσα υπόθηκαν πριν, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Φυσικά είναι αυτονόητες οι ευχαριστίες προς τους πολίτες που μας ψήφισαν. Φυσικά είναι αυτονόητες οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Φυσικά είναι αυτονόητες οι τεράστιες ευθύνες που έχουμε απέναντι στο Βόλο και στη Μαγνησία. Διότι δεν είμαστε και λίγοι πια, είμαστε πολλοί βουλευτές που εκπροσωπούμε τη Μαγνησία. Θέλω μόνο δύο πράγματα να προσθέσω. Το πρώτο, και πιστεύω ότι σε αυτό εκφράζω αυτό που αισθάνονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και σύντροφοι και οι πέντε μας, είναι ότι αισθανόμαστε τυχεροί που παρακολουθούμε, συμμετέχουμε, παρακολουθούμε και είμαστε ενεργά μέλη σε μια διαδικασία δημιουργίας μιας καινούργιας συναρπαστικής ιστορίας. Είμαστε τυχεροί που παρακολουθούμε από τα μέσα μια ιστορία εν τη γενέση της. Μια συναρπαστική ιστορία η οποία στο παρελθόν ακουμπάει σε αγώνες κοινωνικούς, διοικητικούς, λαϊκούς, δημοκρατικούς γενικότερα δεκαετιών. Και μια ιστορία η οποία απευθύνεται σε ένα καλύτερο μέλλον, με ισονομία, με κυριαρχία του κόσμου, του λαού, με κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα δεύτερο που θέλω να προσθέσω, και το οποίο πιστεύω πάλι απηχεί τις απόψεις όλων μας, είναι, και το έχουμε αποφασίσει αυτό, είναι ότι φιλοδοξούμε να δώσουμε και ένα διαφορετικό μοντέλο το πώς θα πρέπει οι βουλευτές να κινούνται στην περιοχή τους και γενικότερα. Είναι το μοντέλο της συλλογικότητας. Η απόφασή μας είναι, και να την βγάζουμε, να το βγάζουμε αυτό φανερά προς τα έξω, η συλλογική δουλειά. Όλοι μαζί, σε μία βροχιά ενωμένη, για να προασπίσουμε τα συμφέροντα και του λαού που μας ψήφισε και μας εκπροσώπησε, αλλά και τον εκπροσωπούμε, συγγνώμη, αλλά και τα συμφέροντα της πόλης και της περιοχής μας γενικότερα. Δεν θα είναι εύκολο γιατί είμαστε πέντε. Το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και δικαιολογήστε ενδεχόμενες αριθμίες που μπορεί να εμφανιστούν τις πρώτες ημέρες, αλλά να είστε βέβαιοι και σας διαβεβαιώνουμε γι' αυτό, ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να βρούμε τον κοινό βηματισμό. Και αυτό θα φαίνεται φανερά προς τα έξω.
Με αυτό θέλω να κλείσω και με την υπόσχεση ότι πάντα θα αγωνιζόμαστε για αυτά τα οποία πιστεύαμε. Την κοινωνική δικαιοσύνη, τη λαϊκή κυριαρχία, την ισονομία. Σας ευχαριστώ και εγώ.